την καλύτερη χρονιά όλων των εποχών σηματοδοτεί το 2023 για τον κριτικό τουρισμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία του αεροδρομίου Ηρακλείου, εκατομμύρια τουρίστες ψήφισαν κρίτη για τις διακοπές τους, με τις συνολικές αφήξεις των Νίκος Καζαντζάκης να καταρρύπτουν και το χρυσό ρεκόρ του 2018. Με τον Νοέμβριο έχουμε φτάσει στα 8600. Έχουμε σπάσει κατά πολύ. Σα λέω, 850 ήταν η καλύτερη μα χρονιά. Έχουμε ξεπεράσει κατά 450.000 ήδη ε, τη χρονιά του 18 και υπολείπεται και ο Δεκέμβρη. Οι εκτιμήσεις του αερολιμενάρχη κάνουν λόγο για μια χρονιά που θα κλείσει με περίπου 8.700.000 αφήξει συνολικά. Που είχαμε φτάσει γύρω στα 8.150.000 επιβάτες, φέτος θα φτάσουμε στα 8.700. Αν με ρωτάγατε την ανάλογη περίοδο πέρσι πώς θα πήγαινε η σεζόν το 23, δεν θα σας Προέβλεπα το 8700. Με την αυλαία τη χρυσή τουριστική σεζόν έχουν ξεκινήσει απαραίτητε ενέργειε με στόχο την ενίσχυση του αεροδρομίου, προκειμένου να σηκώσει το όλο ένα αυξανόμενο βάρο. Εμεί από τον Νοέμβριο μέχρι και την επόμενη σεζόν, έναρξη σεζόν το Μάρτι, σχεδιάζουμε, προγραμματίζουμε συντηρήσει και έργα, ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Μέσα σε αυτά λοιπόν τα έργα είναι ένα θέμα, έχει τεθεί ο κλιματισμό, ένα άλλο θέμα είναι ενδεχομένω αν χρειάζεται να ενισχύσουμε την ασφαλτόστρωση του διαδρόμου. Και έχω υποβάλει ένα ολόκληρο με εργασίε που πρέπει να γίνουν και πιστεύω ότι θα βρεθεί και ο τρόπο χρηματοδότηση και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε όπω κάνουμε κάθε χρόνο. Η διοίκηση αναμένει το πράσινο φω για την ασφαλτόστρωση 800 μέτρων στο διάδρομο προσγείωση που, εφόσον δρομολογηθεί, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο τον Νίκο Καζαντζάκη να κλείσει για μερικέ ημέρε μετά τι γιορτέ. Να α, επανασφαλτοστρώσουμε ακόμη 800 μέτρα μέσα στο διάδρομο. Πέρσι κάναμε 700 και είχαμε σε χρήση το ολόξο διάδρομο. Τώρα, αν είναι τα υπόλοιπα 800 ενδεχομένως να χρειαστεί κάποιες μέρες να κλείσει και το αερόδρομο. Παράλληλα με φόντο της αντιδράσης επιβατών αλλά και του προσωπικού που έκαναν λόγο για προβλήματα στον κλιματισμό και τις τουαλέτες του αεροδρομίου δρομολογούνται εργασίες που επιχειρούν να βελτιώσουν την κατάσταση. Υπήρχαν και υπάρχουν κάποιες κεντρικές κλιματιστικές μονάδες που πετάν τον αέρα, τον κρύο, μέσα στο χτίριο. Κάποιες από αυτές είναι πολύ παλιές και έχουν προβλήματα λειτουργικά. Αυτές όλες, πιστεύω ότι μέχρι τον Μάρτιο θα τις έχουμε αλλάξει όλες. Α, το ζητάμε χρόνια αυτό το πράγμα. Έχουμε ζητήσει να γίνει και εκεί μια ανακαίνιση των του, τουαλέτων. Να βάλουμε καινούρια μάρμαρα, καινούρια πλακάκια, να δώσουμε μια άλλη εικόνα.